εμείς θα δώσουμε τον αγώνα. Για τους βουλευτές μας έχουμε να πούμε ότι η εκδίκηση είναι ένα πιάτο κρύο, ένα κρύο φαγητό που θα το φάνε μέχρι το τέλος μπουκιά-μπουκιά. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί μας δουλέψαν. Γιατί μπορούσαν να βρουν και να βγουν ότι δεν έχετε καμιά ελπίδα ότι, ή ότι εμείς έτσι αποφασίσαμε. Αλλά όλους μας δουλέψαν. Και για να σταματήσουν πλέον να είναι αυτοί που θα κόβουν και θα ράβουν στα μέτρα τους και ανάλογα με τους ψήφους που παίρνουν τις τύχες τις δικές μας. Εμείς θα οργανωθούμε, θα κάνουμε τη δική μας τοπική κοινωνία και θα τους αποβάλλουμε από μέσα αυτή την κοινωνία. Γιατί είναι αυτοί που ρεζιλεύουν το δικό τους το αξίωμα. Πρώτοι είναι αυτοί, όπως και ο κύριος Υπουργός, είναι πρώτος ο οποίος ναι με ζητάει από τον κόσμο να εφαρμόσει αυτόν τον νόμο, αλλά είναι ο πρώτος που τον καταπατεί και τον καταστρατηγεί. Τέλος, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους δημοτικούς συμβούλους του Αγίου Αθανασίου, τον πρόεδρο του τοπικού του Αγίου και του Κεφαλαρίου, που μας υποστήριξαν, που ήταν οι μόνοι που μας υποστήριξαν επάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί και εκεί υπήρχαν έρηδες και δεν μπορέσαμε ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε μία ομόφωνη απάντηση για να στείλουμε απόφαση για να στείλουμε κάτω. Όπως θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο, γιατί έτρεξε μαζί μας, ενώ θα μπορούσε να μείνει απ' έξω. Γιατί πάρα πολλοί μας φώναζαν, όπως και εμάς, σαν τι κατεβαίνουμε κάτω. Δεν μας άφηναν, ήσασταν μερικοί και είδατε πάνω στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς ήταν η συμπεριφορά των άλλων Δημοτικών Συμβούλων. Ακόμα και εμάς θέλανε να μας απαγορεύσουν να πάμε έστω και στην Αθήνα. Και μας λέγανε με τι, σαν τι πήγατε. Δεν πήραμε απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι σε αυτές τις εκλογές θα πρέπει να τιμωρηθούν αυτοί που μας δούλεψαν. Άσχετα αν υποστηρίζω αυτό το κόμμα που είναι στην εξουσία, πιστεύω ότι πρέπει να τιμωρηθούν, γιατί διαφορετικά δεν θα μας λογαριάζουν. Ευχαριστώ.